Στην Αγγλία ήσουν την περίοδο των σπουδών όταν ήρθε σε πρώτη έτσι, επαφή με την ευρική ανορεξία. Ναι. Αυτό, τι ήταν αντίδραση του... Ήταν αντίδραση μάλλον του οργανισμού μου και ήθελα να κάνω κάτι στο οποίο να φανώ κι εγώ περίεργη, να φανώ διαφορετική. Αισθανόμουν πολύ συνηθισμένη. Και λέω κάτι θα κάνω. Ή θα το ρίξω στα ναρκωτικά, ευτυχώς δεν το έριξα στα ναρκωτικά, γιατί μάλλον έχω μια προστασία από πάνω που με φρέναρε, δηλαδή πάντα είχα τον έλεγχο. Και ξεκίνησα στην αρχή όχι τρώγοντας πολύ. Γιατί μου άρεσε πολύ το φαγητό στο Λονδίνο. Τρώγαμε πολύ junk food, δηλαδή πίτσες, burgers, τέτοια. Και εκεί που άρχισα να τρώω πολύ, λέω τώρα θα σταματήσω να τρώω. Μία μέρα έτσι ξύπνησα και λέω τώρα θα σταματήσω να τρώω. Και κατέληξα να τρώω, μου είχε στείλει η γιαγιά μου κάτι κουλουράκια. Και είχα το κουλουράκι και το έτρωγα γύρω-γύρω, πώς είναι τα ποντίκια, το έτρωγα τσίκι-τσίκι-τσίκι γύρω-γύρω. Μπορεί να τρώγα ένα κουλουράκι σε 3 μέρες. Η κατάσταση είχε φτάσει. Ήταν πολύ σοβαρή. Ναι, εσύ δεν υπήρξε όμως και ποτέ παχιά. Δηλαδή θέλω να πω. Πόσο ήμουν περιθώριο στα πιο παχιά, είχες. Ήμουν στα πιο παχιά μου. Όταν έφτασα στο Λονδίνο, τον πρώτο χρόνο πάχυνα πολύ γιατί δεν έτρωγα σωστά. Δηλαδή σκέψου, είχα φτάσει. Κανονικά με 53 κιλά, είχα φτάσει 61. Εντάξει. Όχι τόσο πολύ, αλλά για τα δικά μου δεδομένα ήταν. Και πόσο γύρω κράτησε αυτή η ιστορία. Της ανορέξιας, ναι. Πολλά χρόνια. Γιατί... Α, είχε κρατήσει καιρό, ναι. Το συνειδητοποίησες όμως ότι είναι φυσιολογικό αυτό που σου συμβαίνει. Αν όχι εσύ γύρω σου τουλάχιστον. Στην αρχή δεν το συνειδητοποιούσα. Κάτσε, θεωρούσες φυσιολογικό να τρως ένα μπισκότο κάθε 3 μέρες. Κοίταξε, μου είχε γίνει μονή. Όχι, έτρωγα και βαριά στα μακαρόνια, σκέτα. Το επιδόρπιο ήταν το μπισκοτάκι. Μου είχε γίνει με μονή ότι... Δεν πρέπει να φας. Σαν να έχει κάτι στον εγκέφαλό μου και μου δίνει εντολή ότι δεν πρέπει να φας παραπάνω, άσχετα αν πεινάς είτε πεινάς. Γιατί το βράδυ πεινάγα. Δηλαδή, έβλεπα στον ύπνο μου ότι πηγαίνω σε πάρτι που έχει μπουφέδες και έχει άπειρα φαγητά μπροστά μου και γουργούριζε η κοιλιά μου. Δηλαδή, ένιωθα, είχα την αίσθηση της πείνας.